Καλημέρα, καλημέρα. Πώς είσαι? Τι? Εγώ είμαι λίγο προς το κόκκινο, εσύ είσαι στο κεραμιδί. Ανάποδα είναι, παιδί μου. Εγώ είμαι στο κόκκινο, εσύ είσαι στο κεραμιδί. Έχεις αχρωματοψία. Έχω λάθος χρώματα στα monitor. Πιθανό, ναι. Αχρωματοψία. Μπορτό, να σου πω κάτι, όλο το κοντρόλ λέει ότι φοράς μπορτό κεραμιδοκόκκινο. Είναι κόκκινο, βαθύ κόκκινο. Κόκκινο δεν ήταν κόκκινο. Λοιπόν, όχι παιδιά. Λοιπόν, Κώστα μου, πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Καταρχάς θέλω να μου πεις, επειδή είχαμε μια πορτοκαλί προειδοποίηση από χθες. Ναι. Τι είδους φαινόμενα είχαμε? Εκδηλώθηκαν κάποια φαινόμενα έντονα στη διάρκεια του απογεύματος χθες, ναι. και το βράδυ, ή μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις είχαμε και χαλαζόπτωση σε ορισμένες περιοχές στην Πάφο, στις βόρειες συνοικίες της πόλης, ναι. Στο κέντρο και στην κάτω Πάφο δεν είχαμε χαλαζόπτωση. Όμως είχαμε στις βόρειες περιοχές και στις ημιωρινές. Είχαμε σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως είπα, έντονες βροχοπτώσεις. Αλλά δεν δημιουργήθηκαν ιδιαίτερα προβλήματα. Αυτό που έχω να σου πω είναι ότι κυλάει νερό στα φράγματα και αυτό είναι μια πολύ ευχάριστη παράμετρος αυτού του καιρικού φαινομένου που μας ήρθε αυτές τις μέρες. Ναι. Ελπίζουμε να συνεχιστεί. Η αυγή, και η αυγή. Και να δούμε και κάποια από τα φράγματα, τα γνωστά φράγματα, μικρά φράγματα στην Πάφο, να φτάνουν στο 100% και να υπερχιλίζουν. Ναι, μακάρι, μακάρι, πραγματικά. Ναι. Τώρα, πάμε σε παρακαλώ πάρα πολύ. Είχαμε με τοπική σύγκρουση στην Πέγια, έχουμε 2 τραυματίες. Πες μου τι ακριβώς έχουμε σε αυτό. Ναι, ευτυχώς είναι εκτός κινδύνου και οι δύο, αν και έχουν τραυματιστεί σοβαρά, είναι εκτός κινδύνου. Αυτή είναι η ενημέρωση που είχαμε από χθες το βράδυ. Ήταν μια μετωπική σύγκρουση 2 οχημάτων σε δρόμο στην Πέγια, γύρω στις 11:30 το βράδυ. Πιθανόν να έπαιξε ρόλο και η βροχή, και η ολισθηρότητα του δρόμου. Τραυματίες είναι και οι οδηγοί των αυτοκινήτων. Ήταν ένας 44χρονος από το Καμερούν και ένας 53χρονος Ελλαδίτης. Φαίνεται εκ πρώτης όψης ότι το αυτοκίνητο του 44χρονου από το Καμερούν πέρασε στο αντίθετο ρεύμα, αλλά και συγκρούστηκε με τοπικά με το όχημα που οδηγούσε ο 53χρονος. Αλλά λόγω του σκότους, οι συνθήκες του ατυχήματος θα διευκρινιστούν εντός της ημέρας. Μάλιστα. Λοιπόν, είχαμε πολιτικό γραφείο του Δημοκρατικού Συναγερμού χθες. Πήγαμε σε ψηφοφορία για το τι θα γίνει στην Πάφο, έτσι για να λυθούν τα οποιαδήποτε... Σε μυστική ψηφοφορία. Σε μυστική ψηφοφορία. Βέβαια. Ναι. Για δεν ξέρω αν το αποτέλεσμα θα ήταν το ίδιο, αν ήταν φανερή η ψηφοφορία, αλλά εν πάση περιπτώσει. Κανείς δεν θα μάθει ποτέ. Ήθιστε στα κόμματα να οι ψηφοφορίες να γίνονται και με αυτόν τον τρόπο. Δεν πρόκειται να λυθεί το ζήτημα επειδή το πολιτικό γραφείο αποφάσισε να επιλέξει τον κύριο Κωνσταντίνου χθες το βράδυ, έστω και μέσω της ψηφοφορίας. Τα προβλήματα θα παραμείνουν. Υπάρχει ένταση στην Πάφο. Υπάρχει. Αφού ο κύριος Τσέλεπος χθες είπε αρκετά. Ήταν εκεί ο κύριος Τσέλεπος, βεβαίως, είπε αρκετά και για το τι πιστεύει ότι κάνει ο κύριος Κωνσταντίνου. Μας τα είπε και εμάς εδώ στην εκπομπή. Και βεβαίως και από τον κύριο Φέδωνος ακούστηκαν οι έντονες αντιδράσεις. Έτσι. Ναι. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός στην Πάφο είναι διχασμένος εδώ και πάρα πολύ καιρό και δεν ήταν μόνο στις προεδρικές εκλογές, ήταν και από πιο πριν. Τώρα μένει να δούμε αν αυτή η απόφαση του πολιτικού γραφείου θα συμβάλλει στο να υπάρξει ενότητα. Προβλέπω ότι δεν θα υπάρξει. Αυτή είναι η εκτίμησή μου, ότι τα πράγματα δεν πρόκειται να... Θα πάρει πολύ και μπορεί και να έχουμε και κορύφωση της σύγκρουσης, αντί για να βγουν με ενότητα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα τις επόμενες ημέρες. Ο κύριος Τσέλεπος φαίνεται διατεθειμένος να φτάσει μέχρι τέλους, δηλαδή να διεκδικήσει την Προεδρία του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης. Οι πληροφορίες έφεραν χθες και την κυρία Λάμπρου
να εκδηλώνει ενδιαφέρον για την θέση του Περιφερειάρχη. Έστειλε επιστολή στην κυρία Δημητρίου και έθεσε τον εαυτό της στη διάθεση αλήθεια, του άρα είχαν βάσει αυτά που μας έλεγες. Κάτι ήξερες εσύ από χθες. Για πες. Ναι, κυκλοφορούσαν, αυτό που έλεγα είναι ότι κυκλοφορούσαν φήμες. Οι πληροφορίες λένε ότι, έστειλε χθες τελικά επιστολή στην Ανίτα Δημητρίου. Και μάλιστα είχα την πληροφόρηση ότι θα διαβάζονταν στο πολιτικό γραφείο αυτή η επιστολή. Εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω αν θα έχουμε και νέα δεδομένα εντός των ημερών και από άλλα κόμματα τα οποία θα καταλήξουν σε αποφάσεις. Περίμεναν ενδεχομένως τι θα γίνει στο ΔΣΥ για να καταλήξουν. Μέχρι τέλος της εβδομάδας ίσως να δούμε και άλλες εξελίξεις γύρω από το θέμα του Επειδή έγινε αρκετός λόγος για την αντικομματική, να την χαρακτηρίσουμε έτσι, συμπεριφορά του κ. Κωνσταντίνου κατά την διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, γιατί υποστήριξε. Καλά, δεν το έκρυψε αυτό ανοιχτά, ο κ. Αυτό θα έλεγα, ότι το είπε ανοιχτά. Τέλος πάντων, είπαν και κάποιοι κύκλοι μέσα στο Δημοκρατικό Συναγερμό χθες ότι θα βλέπουμε να δούμε και ποια θα είναι η συμπεριφορά του. Τώρα σε αυτές τις εκλογές, ο κύριος Κωνσταντίνου, να πούμε ότι έστειλε και επιστολή και είπε ότι θα σεβαστεί τις αποφάσεις του κόμματος και τις επιλογές στην πράξη, του κόμματος. Στην πράξη, ξέρεις, θα προημένουμε να δούμε και στην πράξη τι γίνεται. Ναι, έχεις δίκιο. Δυσκολεύουμε να δω, για παράδειγμα, τον κύριο Κωνσταντίνου να βγαίνει και να υποστηρίζει τον κύριο Φέδωνο. Ναι. Και εγώ το δυσκολεύομαι πάρα πολύ. Δυσκολεύομαι αρκετά, θα έλεγα. Αν το κάνει, θα είναι μια μίλησε και ο κύριος Αναστασιάδης πάντως χθες. Μίλησε και ο κύριος Αναστασιάδης και είπε ότι εγώ, λέει, υποστήριξα τον υποψήφιο του κόμματος μέχρι τέλους, αλλά στο δεύτερο γύρο δεν μπορούσα να υποστηρίξω τον κύριο Μαυρογιάννη. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων. Ο άλλος πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού επέλεξε και σε αυτή την περίπτωση να λείπει. Ήταν στο εξωτερικό ο κύριος Νεοφύτου. Ναι, είναι στο εξωτερικό. Κάθε φορά που έχει κάτι σημαντικό ο κύριος Νεοφύτου την κάνει. Είναι για να μην ανοίξει το στόμα του να πει πολλά πράγματα ενδεχομένως. Ναι. Προτιμά, ξέρεις, καλύτερα κάποιες φορές είναι καλύτερα να μασάς παρά να μιλάς. Είναι καλύτερα να φεύγεις παρά να είσαι εκεί. Δεν ξέρω. Ναι. Ο καθένας με τον τρόπο που το σκέφτεται, Κώστα μου. Τα αποτελέσματα μετρούν. Ναι. Λοιπόν, σε παρακαλώ πάρα πολύ, πες μου τι γίνεται με αυτή την ιστορία, με την Πολύτεκνη Μητέρα, να καταλάβουμε την ιστορία από την αρχή. Λοιπόν, καταρχήν πρέπει θέλω να σου πω ότι το κράτος και έχει σφιγμό ακόμη και η κυβέρνηση. Ωραία. Από χθες που δημοσιοποιήσαμε εδώ στο Κόσμος, στο Ράδιο Κόσμος, την υπόθεση από χθες το πρωί που βγήκε η γυναίκα και είπε τα παράπονά της, έχει εκδηλωθεί ένα κύμα συμπαράστασης. Και θα το πω, μου έκανε εντύπωση και θα το πω. Χθες μου τηλεφώνησε η βοηθός επίτροπος, χρηματοοικονομικός επίτροπος, η κυρία Βαλεντίνα Γεωργιάδου, η οποία εκδήλωσε ενδιαφέρον. Και μπράβο αυτό της. Το θεωρώ μια έτσι άξιο. Μπράβο της, για όνομα του, να λέμε και τα καλά. Ακριβώς γι' αυτό λέω ότι υπάρχει σφιγμός ακόμη. Ναι. Δεν ξέρω τι αποτέλεσμα θα φέρει η παρέμβασή της, αλλά μετράει και η πρόθεσή της να βοηθήσει, να βρει τρόπο να βοηθήσει αυτή τη γυναίκα, η οποία είναι μια ταλαιπωρημένη γυναίκα, μια πολύτεκνη μητέρα. Έχει 5 παιδιά, τα 4 από τα οποία είναι μαζί της. Ναι. Λοιπόν, και ξεσπιτώνεται αυτή τη στιγμή. Γιατί? Λόγω του γεγονότος ότι το δάνειό της ήταν μη εξυπηρετούμενο, είχε μπει σε ένα σχέδιο που προβλέπονταν τότε αφαιρεγκαιότητας και γίνονταν προσωπικοί διακανονισμοί εξόφλησης του χρέους. Για κάποιο χρονικό διάστημα κατέβαλε τις δόσεις. Στη συνέχεια, όταν χώρισε με το σύζυγό της, είχε πρόβλημα να καταβάλει τις δόσεις. Αργότερα, όταν έφυγε και η κόρη της να σπουδάσει, δεν είχε τη δυνατότητα να καταβάλει τις δόσεις. Είχε μια περιουσία η οποία πρότεινε να γίνει ανταλλαγή της περιουσίας της αυτής και να σώσει το σπίτι της. Ναι. Ενώ
προχωρήσει, υποτίθεται αυτή η διαδικασία, γιατί την είχαν συμβουλεύσει να προχωρήσει σε διαχωρισμό του τεμαχίου γης, ώστε να μπορέσει να πωληθεί και να ξοφληθεί το χρέος της. Δυστυχώς προχώρησαν παράλληλα οι δικαστικές διαδικασίες. Είχαμε σε κάποιες περιπτώσεις δικαστικές αποφάσεις οι οποίες έδιναν παράταση προκειμένου να ανταποκριθεί η ίδια και να ολοκληρώσει αυτή τη συμφωνία για το χρέος της. Σημασία έχει ότι τώρα στις 12 του Μάρτη βγαίνει σε πληστηριασμό η κατοικία της. Μιλούμε για μια κατοικία η οποία είναι σε ένα χωράφι 8.500 σκάλες. Περίπου 10 και πλέον χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα. Είναι μια σημαντική περιουσία και διερωτώμαι γιατί δεν μπορεί να γίνει αυτή η διαδικασία του διαχωρισμού, δηλαδή, και να πάρει τράπεζα, όπως πήρε και από πολλούς άλλους επιχειρηματίες στην Πάφο, αντάλλαξαν τη γη τους με χρέη. Καλά, πόσο είναι το χρέος για να δω και 10.000 μέτρα γη? Εξαρτάται και πού είναι, βέβαια, θα μου πεις. Το πουλάνε τώρα, το βγάζουν σε πληστηριασμό μαζί με την κατοικία και τις 8.500 και τις 8.500 σκάλες. Ναι. Το βγάζουν σε πληστηριασμό για 300.000. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν αυτή είναι η πραγματική. Εξαρτάται. Ναι. Εξαρτάται από πολλά πράγματα. Εξαρτάται και πού είναι. Ναι, αλλά σωστό. Αυτή τη στιγμή το δεδομένο έχουμε ότι ξεσπιτώνεται μία μητέρα 5 παιδιών. Μάλιστα. Λοιπόν, θα δούμε τις διαδικασίες, θα παρακολουθούμε το θέμα. Έχουμε και τα στοιχεία, αντιλαμβάνουμε, της γυναίκας. Έτσι δεν είναι, Κώστα μου? Ναι, βέβαια. Οπότε τα έχουμε δώσει εκεί που χρειάζονταν και μας το ζήτησαν, τα δώσαμε τα στοιχεία. Βεβαίως. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα μου. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Καλημέρα.